Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2023 βρίσκεται στα υψηλότερα οικονομικά επίπεδα των τελευταίων 20 χρόνων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Χαρέλαμπος Πετρίδης κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου τη Δευτέρα από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Άμυνας, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μιλώντα για τα βήματα που επιτελέστηκαν με στόχο την ενδυνάμωση τη επιχειρησιακή ικανότητα τη χώρα, ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε ενδεικτικά στο πλάνο αναβάθμισης των υποδομών της Εθνικής Φρουράς με την ολοκλήρωση τριών μεγάλων έργων το 2022 αποθήκε πυρομαχικών, προκατασκευασμένα κτίρια και ελέσχη στελεχών και τη δρομολόγηση άλλων τριών το 2023, εξεταστήριο πυρομαχικών, κτίρια μονάδα, όρχη και υπόστεγα, την αναβάθμιση στα υλικά και υπόδηση, αλλά και το επιπλέον υποστηρικτικό υλικό του προσωπικού τη Εθνική Φρουρά, καθώ και την ενίσχυση του στόλου οχημάτων με νέα φορτηγά, λεωφορεία και εξκαφή, καθώ και σκάφη έρευνα και διάσωση και μη επανδρομένα αεροχήματα. Στην αμυντική διπλωματία συνέχισε ο Υπουργός Επεκτάθηκαν οι διμερεί συνεργασίε με πέραν των 15 χωρών και ενισχύθηκαν οι τριμερεί και οι τετραμερεί με συμμετοχή σε πολυεθνικέ ασκήσει και δραστηριότητε, οι οποίε δίνουν κύρο στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι επαφαλή για το προσωπικό, αφού αποκομίζει εμπειρίε από σύγχρονου στρατού και μπορεί να διαλειτουργεί μαζί του. Ενώ σημαντικό βήμα αποτέλεσε η υπογραφή διμερού προγράμματο συνεργασίες με τη Γερμανία και η για πρώτη φορά τοποθέτηση ακόλουθου άμυνα με το Υπουργείο να βρίσκεται στο στάδιο διαπραγματεύσεων για την υπογραφή. Μνημονίου Κατανόηση. Ο βουλευτή τη Ακέλ Κώστα Κώστα είπε στι δηλώσει του μετά το τέλο τη συνεδρία πω μέχρι την ώρα τη λύση και τη επανένωση του νησιού η Εθνική Φρουρά πρέπει να παραμείνει μια αξιόμαχη και επιχειρησιακά ικανή δύναμη αποτροπή τη όποια ξένη επιβουλή, τη όποια εχθρική ενέργεια και ικανή δύναμη προστασία των πολιτών. Οι προπολογισμοί τη Εθνική Φρουρά. Και τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι στο παρελθόν, συνέχισε ο κ. Μιλονά, προσθέτοντα πω υπάρχει αγαστή συνεργασία με την ελληνική δημοκρατία, η οποία στηρίζει εδώ και χρόνια την άμυνα του τόπου και την οποία ευχαρίστησε μαζί με τον ελληνικό λαό. Οι προπολογισμοί θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, αλλά θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να δώσουμε περισσότερα χρήματα στην άμυνα του τόπου μα, περισσότερο χρόνο και κόπο για την ανύψωση του ηθικού, περισσότερο χρόνο και κόπο να συνειδητοποιήσει η κοινωνία μα ότι η απειλή είναι πραγματική και βρίσκεται μόλι μερικά μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Κατέληξε σχετικά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.